28 Οκτωβρίου 1940, 84 χρόνια μετά. Μάθημα σύγχρονης ιστορίας της Κρήτης παρέδωσε η εκπομπή αντιθέσεις της Κρήτη TV, παρουσιάζοντας ένα ειδικό αφιέρωμα για την 84η επέτειο από το όχι της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Οι μέρες που διάγουμε είναι κατά πολλού πανομοιότυπες με το ότι συνέβαινε λίγο πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με περιφερειακές συγκρούσεις που αναδύονταν. Αν πει δε κάποιος το τι έπρατε ο γερμανικός στρατός μέχρι να έχουμε το επίσημο ξέσπασμα του πολέμου ήταν οι κατακτήσεις χωρών. Βρίσκεται μια αναλογία του σήμερα με το τότε. Στα γεγονότα ναι. Έχω μια απορία αν η ποσόστοση των ανυποψία των ανθρώπων είναι η ίδια. Ο ιστορικό ερευνητή με ειδίκευση σε θέματα Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και Γεωστρατηγική Σημασία τη Κρήτη, Κώστα Μαμαλάκη, ανέδειξε κατά τη διάρκεια τη εκπομπή στιγμέ πρώτη κήρυξη του πολέμου. Έχουμε κατασκόπου στην Κρήτη. Η Ιταλοί επίση μέσω των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών άπλωναν τα πλοκάμια του. Έχουμε λοιπόν ένα κύκλο. Ε, Ιταλικών Ινστιτούτων, στο Ηράκλειο υπήρχε ένα, και περνούσε τις ιδέες του φασισμού. Η Γερμανία εκφραζόταν μέσω των αλληλογράφων, δηλαδή των σημερινών γραμματέων μιας επιχείρησης, τότε ήταν αλληλογράφοι στα στάφη δεργοστάσια. Κάποιων καθηγητών, για παράδειγμα στο Λύκειο Κοραής, φαίνεται να κολυμπάει εδώ στον Καρτερό, ήταν ένας καθηγητής ο οποίος συστηνόταν ως Ελβετός και λεγόταν Ρενέ Πάλιχ όμορφο, γοητευτικό. Αυτό ο άνθρωπο δούλευε για την Άμπερ, δηλαδή για τι γερμανικέ μυστικέ υπηρεσίε και με την κήρυξη του πολέμου. Ο Ελβετό, που δεν ήταν Ελβετό, Ρενέ πάλι είχε εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο. Υπήρχε ένα Κρούγκερ, ο οποίο ήταν στην εμπορική σχολή. Μέσα στην κατοχή, τα έγγραφα του Κρούγκερ εμφανιζόταν στη γερμανική διοίκηση υπέγραφε ως ταγματάρχης. Παραλληλα φωτίστηκαν και οι μορφές που σφράγισαν την αντίσταση της Κρήτης, ενώ παρουσιάστηκε και φωτογραφικό υλικό ντοκουμέντο της εποχής. Ο Πέντλμπορίος συγκεκριμένο, μέχρι και γιάφκα με όπλα και πυρομαχικά φρόντισε να κρυφτούν κάπου από κέντρα. Το έχουμε εντοπίσει το πού? Το εντόπισαν οι Γερμανοί δυστυχώ. διότι... Στην προσπάθειά του να διαφύγει από το Ηράκλειο την ώρα τη μάχη για να πάει στον Ψιλορίτη μέσω του χωριού Κρουσόνα, σκοτώθηκε στα Καμίνια. Εάν οι Γερμανοί ξέρανε ποιον σκοτώνανε, θα, θα είχαν πέσει πια. σε κατάθλιψη, θα είχαν το, το κλειδί πολλών πραγμάτων. Όμω σκοτώθηκε στα Καμίνια, γίνανε έρευνε και βρέθηκε και κομμάτι του αρχείου με ονόματα ε, mm -hmm. ανθρώπων συνδέσμων των μυστικών υπηρεσιών και η Γιάφκα με τα πυρομαχικά, τα εκρηκτικά και τα όπλα.